Πώς μπορούμε να αναδείξουμε τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία? Με το App Inventor μπορούμε να δημιουργήσουμε το δικό μας τουριστικό οδηγό που μιλάει. Δημιουργώντας την εφαρμογή αυτή, θα μάθουμε να προσθέτουμε μπάρες κύλησης στην οθόνη της εφαρμογής μας, να συνδυάζουμε κατηγορίες εντολών και να εξοικειωθούμε με τη λειτουργία Text-to-Speech. Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του MIT App Inventor και επιλέγουμε Create Apps. Έχουμε πλέον μεταβεί στο περιβάλλον δημιουργίας εφαρμογών. Δημιουργούμε νέο project. Από το My Projects πατάω Start a New Project. Γράφω το όνομα της εφαρμογής μου. Στην περίπτωσή μας θα δώσουμε το όνομα Tourist Photo Guide. Προσοχή, μην αφήσετε κενά, γιατί δεν θα το δεχτεί. Πάμε τώρα να σχεδιάσουμε την οθόνη εφαρμογής στην καρτέλα Designer. Εδώ θα σχεδιάσουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε να δείχνει η οθόνη του κινητού μας ή του tablet όταν λειτουργεί η εφαρμογή που φτιάξαμε. Βλέπουμε στην ουσία μια εικονική οθόνη της συσκευής μας. Ξεκινάμε βλέποντας το παράθυρο Components στα δεξιά το αντικείμενο Screen 1. Το επιλέγουμε κάνοντας κλικ επάνω του και πηγαίνουμε δεξιά στις ιδιότητές του. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να αλλάξουμε το όνομά του από το Title και να γράψουμε Tourist Photo Album. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να προσθέσουμε μία ράβδο κύλησης στην οθόνη μας ώστε να βλέπουμε όλες τις εικόνες κουμπιά που θα βάλουμε. Από τις ιδιότητες του Screen 1 επίσης, εκτός από τον τίτλο, πάω και κλικάρω εδώ πέρα που λέει Scrollable, για να μπορεί η οθόνη μου να έχει στο πλάι μία μπάρα κύλησης. Θα προσθέσουμε κουμπιά και ετικέτες ή αλλιώς buttons και labels από την παλέτα User Interface. Εσείς τώρα μπορείτε να προσθέσετε όσα κουμπιά θέλετε και με ό,τι θέμα μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς στην εφαρμογή μας θα βάλουμε 4 κουμπιά, που μετά θα τους βάλουμε σαν εξώφυλλο κάποιες εικόνες, και 4 ετικέτες με διάφορα αξιοθέατα της Ελλάδας. Οπότε πάμε να βάλουμε άλλα 3 κουμπιά και ετικέτες. Τα τοποθετώ το ένα κάτω από το άλλο. Τώρα πάμε να προσθέσουμε ένα αντικείμενο Text to Speech από την παλέτα Media. Σένω το αντικείμενο στην οθόνη μου. Αυτό φυσικά δεν φαίνεται μέσα στην οθόνη μου όπως και πριν, αλλά πάει κάτω από αυτήν. Μπορώ βέβαια να το δω και στα components στα δεξιά μου. Τώρα θα ανεβάσουμε τις εικόνες των περιοχών που θέλουμε να αναδείξουμε ως τουριστικά αξιοθέατα. Γι' αυτό θα πάμε δεξιά στο παράθυρο Media κάτω από την κατηγορία Components και θα πατήσουμε το κουμπί Upload File και μου βγάζει Choose File για να διαλέξω την εικόνα από τον υπολογιστή μου. Αρχικά θα βάλω την εικόνα της Σαντορίνης. Κάνω ένα κλικ πάνω της, πατάω Open και βλέπω το όνομα της εικόνας να εμφανίζεται εδώ πέρα. Πατάω OK και η εικόνα μου έχει εμφανιστεί στην καρτέλα Media. Ομοίως ανεβάζω και τις υπόλοιπες εικόνες. Ωραία, τώρα έχω ανεβάσει όλες τις εικόνες, τις οποίες μπορώ να τις δω στην καρτέλα Media. Τώρα πάμε να επεξεργαστούμε τις ιδιότητες των αντικειμένων, κουμπιά και ετικέτες, για να εμφανίσουμε σε κάθε κουμπί τη σωστή εικόνα. Θα επιλέξουμε ένα προς ένα τα 4 κουμπιά και θα πάμε στις ιδιότητές τους. Επιλέγω το πρώτο κουμπί και βλέπω τις ιδιότητές του. Κλικάρω την ιδιότητα Image και μου βγάζει τις εικόνες που έχω ανεβάσει. Στο πρώτο θα βάλω τη Χαλκιδική, στο δεύτερο τον Όλυμπο, στο τρίτο τον Παρθενώνα και στο τέταρτο τη Σαντορίνη. Έχω επιλέξει τον button 1, οπότε επιλέγω και την εικόνα της Χαλκιδικής για να συνδυαστεί με αυτό το κουμπί. Πατάμε OK. Τώρα το κουμπί μας εμφανίζεται ως εικόνα της Χαλκιδικής. Το κουμπί μας αυτή τη στιγμή έχει ένα όνομα, το οποίο είναι Text for button 1. Εμείς δεν θέλουμε να δείχνει τίποτα, γι' αυτό και απενεργοποιούμε το κείμενο στο κουμπί πηγαίνοντας στις ιδιότητές του και εκεί που έχει την ιδιότητα Text διαγράφουμε το κείμενο που έχει για να μείνει κενό. Αυτό θα το κάνουμε για κάθε μία από τις εικόνες κουμπιά μας. Στην ετικέτα τώρα που είναι από κάτω από το κουμπί μας, προσθέτουμε ως κείμενο από την ιδιότητα Text την περιγραφή της εικόνας που έχουμε τοποθετήσει στο αντίστοιχο κουμπί από πάνω. Πάω στο Components, επιλέγω το Label 1 για να μου βγάλει τις ιδιότητές του. Αλλάζω το Text και βάζω το όνομα της Χαλκιδικής, της πρώτης μου εικόνας δηλαδή. Αντίστοιχα, το ίδιο κάνω και για τις υπόλοιπες εικόνες. Από τις ιδιότητες του κάθε label, εκτός από τον τίτλο, θα πάω και θα ξεκλικάρω το κουμπί που λέει Visible, έτσι ώστε να μην είναι ορατό. Το ίδιο κάνω για όλες τις εικόνες. Τέλος, τραβάμε την παλέτα User Interface και τοποθετούμε κάτω από όλα τα κουμπιά και τις ετικέτες ένα πέμπτο κουμπί που θα κάνει την επαναφορά. Δηλαδή, θα εξαφανίζει τις ετικέτες με τα ονόματα των εικόνων. Το κουμπί αυτό θα το ονομάσουμε Reset. Το κουμπί μου εμφανίζεται στα Components ως Button 5. Το κλικάρω και ανοίγουν αυτόματα οι ιδιότητες του στα δεξιά. Πάω στον τίτλο του κουμπιού και το ονομάζω Reset. Πάμε τώρα να γράψουμε τον κώδικα της εφαρμογής μας στην καρτέλα Blocks. Θα αλλάξω το περιβάλλον μου από πάνω δεξιά, από το Designer στο Blocks. Ο κώδικας που είναι γραμμένος με τα Blocks είναι παρόμοιος με την προηγούμενη εφαρμογή που φτιάξαμε, τη Speak2Me. Αρχικά θα πατήσω το αντικείμενο Button και θα πάρω την εντολή When Button 1 Click. Πάω τώρα στο αντικείμενο Text to Speech
Διαλέγω το move του βλάκι call text to speech speak και το περνάω στο when button click. Τώρα γράφω ως μήνυμα το όνομα της πρώτης μου εικόνας που είναι η Χαλκιδική. Τώρα που έγραψα στο μήνυμα τη Χαλκιδική, θα πάω να του εισάγω και την ετικέτα του. Κάτω από το button 1 πατάω το αντικείμενο label 1 και από εκεί διαλέγω την εντολή set label 1 visible to. Πάω τώρα στην κατηγορία logic και παίρνω το τουβλάκι true. Έτσι όταν πατάω το button θα εμφανίζεται το label γιατί η εντολή μου θα είναι αληθής. Τώρα θα φτιάξω τα ίδια blocks εντολών και για τις υπόλοιπες τρεις εικόνες. Απλά αυτή τη φορά, αντί να φτιάξω τα blocks ένα-ένα, θα πάω και θα κάνω duplicate. Σε αυτό το σημείο δεν ξεχνάω να αλλάξω τις συνθήκες από button 1 σε 2, 3, 4, το ίδιο και για τα labels, καθώς και τα ονόματά τους. Στο button 2 έχω τον Όλυμπο, στο button 3 έχω τον Μπαρθενώνα και στο button 4 τη Σαντορίνη. Δεν ξεχνάω όμως ότι έχω και ένα πέμπτο κουμπί. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τον κώδικα που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Πατάω το αντικείμενο button 5, παίρνω το τουβλάκι when button click και μέσα θα περάσω τις εντολές από όλα τα labels για να τις κάνω false. Περνάω τις εντολές από τα 4 label, δίνω τα σωστά ονόματα label 1, 2, 3, 4 και πάω στην κατηγορία logic για να βάλω τη συνθήκη false στο καθένα ξεχωριστά. Το κουμπί του reset μου είναι έτοιμο. Πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τον κώδικα και τη σχεδίαση ώστε να προσθέσουμε περισσότερες περιοχές? Δοκιμάστε και εσείς στο σπίτι να βάλετε τις δικές σας εικόνες. Τώρα η εφαρμογή μου είναι έτοιμη. Από την καρτέλα Connect συνδέουμε το App Inventor με το AI Companion και δοκιμάζουμε την εφαρμογή μας. Πάω στην καρτέλα Connect, πατάω AI Companion, μου βγάζει ένα barcode το οποίο θα σκανάρω με τη συσκευή μου. Είμαι στο AI Companion, πατάω Scan with QR Code. Σκανάρω το QR Code, περιμένω λίγο να φορτώσει και τώρα η εφαρμογή μου είναι περασμένη στο tablet. Βλέπω τα αξιοθέατα ένα-ένα και πατώντας το τελευταίο που είναι τη Σαντορίνη, θέλω να δω αν ακούγεται. Σαντορίνη. Τέλεια! Ο κώδικας μου είναι σωστός. Όταν πατάω την κάθε εικόνα, φαίνεται και η ετικέτα από κάτω. Χαλκιδική. Με το κουμπί reset που βρίσκεται κάτω-κάτω, μπορώ να κάνω τις ετικέτες να μην φαίνονται. Πατάω το reset και βλέπω τις ετικέτες να εξαφανίζονται. Η εφαρμογή με τον τουριστικό μας οδηγό είναι έτοιμη. Και τώρα ήρθε η σειρά σας. Περιμένουμε να φτιάξετε τις δικές σας εφαρμογές και να μας καταπλήξετε με τις δημιουργίες σας. Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.